Πώς εξελίχθηκε, όλη η επιχείρηση αστυνομίας από χθες το βράδυ, υπάρχουν πληροφορίες? Υπάρχουν πληροφορίες ότι ζητούσαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Ζητούσαν πάρα πολύ μεγάλο ποσό, μάλιστα ξεπερνά αστρονομικό. Έτσι. Δεν ξέρω αν όντως είναι έτσι τα πράγματα. Ζήτησαν ένα δις, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσα τα χρήματα. Πόσα ζήτησαν? Ένα δις, αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσα τα χρήματα. Είναι αστρονομικό το ποσό αυτό. Αρκεί να σας πω ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν το στίγμα των κινητών τηλεφώνων τους και έστησαν αυτήν τη συγκεκριμένα μεγάλη επιχείρηση προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες. Έψαξαν σε πάρα πολλά σημεία, κυρίως στα Μεσόγεια, για να είναι στο αστυνομικό τμήμα της Κερατέας, που σημαίνει ότι σε εκείνη την περιοχή θα κινήθηκαν οι δράστες. Κατάφεραν να εντοπίσουν πρώτα το στίγμα, μετά το σπίτι. Και αφού έστησαν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, κατάφεραν να συλλάβουν έναν από τους δράστες. Ίσως να ήταν και ο μοναδικός στο σπίτι, γιατί οι άλλοι ενδεχομένως να είχαν τις επαφές με την οικογένεια. Α, δηλαδή η σύλληψη έγινε στο κρυσφύγετο το δράστο. Ακριβώς, ακριβώς. Φαίνεται ότι έγινε στο κρυσφύγετο. Και αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, που κρατάμε κυρίως, είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο 60χρονος κύριος Μανώλης Καραμολέγκος, είναι πολύ, μα πάρα πολύ καλά στην υγεία του. Αυτό μας το είπες πρώτα απ' όλα, αυτό είναι το κυρίως ζητούμενο, να είναι καλά ο άνθρωπος, ο οποίος απήχθη. Δεύτερο ζητούμενο για τις αρχές αυτή τη φορά, είναι ποιοι άνθρωποι ήταν αυτοί που έκαναν την απαγωγή και αν εμπλέκονται και σε άλλες απόπειρες απαγωγής που είχαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Και να δούμε αν είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές. Γιατί αν είναι γνωστοί, φαντάζεστε ότι ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο και ίσως εμπλέκονται και σε άλλες. Οι απόπειρες ή τετελεσμένες απαγωγές. Δεν έχουν γίνει γνωστά κάποια στοιχεία, όχι της ταυτότητάς του, γενικά για το προφίλ αυτού του ανθρώπου που έχουν συλλάβει. Αν έχει απασχολήσει στο παρελθόν για άλλα πράγματα. Σας λέω και πάλι ότι τώρα έγινε η συγκεκριμένη επιχείρηση αστυνομίας. Δεν έχουν περάσει ούτε 20 λεπτά από την επιχείρηση αστυνομίας. Είναι λίγα τα πράγματα που έχουμε γνωστά μέχρι αυτή την ώρα. Είναι στο αστυνομικό τμήμα της Κερατέας, στο πλησιέστρο. Που φαντάζομαι θα τον πάρει μετά τον άνθρωπο και στα κεντρικά όταν συνέλθει να δώσει περισσότερες πληροφορίες στους αστυνομικούς. Από ό,τι φαίνεται ο κύριος Καραμολέγκος. Να υποθέσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας σε εξέλιξη. Ναι, το έλεγα και νωρίτερα ότι υπάρχει μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπίσουν και τους υπόλοιπους δράστες. Φαίνεται ότι είχαν χωριστεί σε κάποιες ομάδες έτσι ώστε να συνομιλούν σε ασφαλή τηλέφωνα. Κυρίως χρησιμοποιούν εκτός του σπιτιού όπου θα μπορούσαν να κρατήσουν τον 60χρονο επιχειρηματία. Και αν μου επιτρέψεις πολύ γρήγορα να σας πω πώς ακριβώς έγινε η συγκεκριμένη απαγωγή. Γιατί το πρωί που το είπαμε, δεν είπαμε και πάρα πολλές πληροφορίες. Να σας πω λοιπόν ότι χθες το βράδυ στην οδό Κλισθένου στο Γέρακα περνούσε με το αυτοκίνητο του ο κύριος Καραμολέγκος, όπου του έστησαν τον δρόμο, του έκοψαν τον δρόμο δύο μοτοσυκλέτες. Εκεί κατέβηκαν κάτω, κατάφερε. Ήταν μόνος του στο αυτοκίνητο, ακριβώς, χωρίς συνοδεία. Ναι. Κατάφερε να ξεφύγει, ενώ τον ακολούθησε και ένα αυτοκίνητο. Εκεί του έκλεισαν τον δρόμο, τον έβγαλαν από το αυτοκίνητο μία σημαία. Πόσα άτομα δηλαδή συνολικά οι τουλάχιστον δράστες? Τέσσερα. Τουλάχιστον τέσσερα. Και αφού τον χτύπησαν, γιατί βρέθηκαν κοιλίδες αίματος αλλά και τα σπασμένα γυαλιά του, τον έβαλαν σε πορτ παγκάζ και εξαφανίστηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Από εκεί ξεκίνησε το θρίλερ.